που πραγματικά ανήκει στην Ελλάδα, σε όλη μας τη διαδικασία στην Ευρώπη, διότι σε όλα τα ευρωπαϊκά μέρη υπάρχουν κτερίσματα ελληνικά, αρχαίοι πολιτισμοί δικοί μου, ίχνη Ελλάνιας πολιτισμικότητας και θα πρέπει αυτό να μπει σε μια βάση δεδομένων για να αρχίσουμε να βλέπουμε την Ευρώπη ως Ευρώπη, σαφώς να τηρηθούν οι όροι της συμφωνίας που δεν έχουν τηρηθεί μέχρι τώρα, δηλαδή είμαστε τόσα χρόνια στο ευρώ, είμαστε τόσα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πληρώνουμε τόσο μεγάλο πλούτο δικό μας, αλλά και το μετοχικό κεφάλαιο που βάλαμε στην αρχική συμφωνία. Και φυσικά η Ελλάδα μου δεν έχει τίποτα. Παρά ανταυτού, βλέπουμε να λένε ότι η πολιτισμένη Γερμανία, η πολιτισμένη Ιταλία, η πολιτισμένη Αγγλία, η πολιτισμένη Γαλλία, τι πολιτισμό έχει. Επειδή έχει τρένα, επειδή έχει τρόλι, ενδεχομένως να έχει και οδικούς άξονες καλύτερους από μένα. Φυσικά, όταν μια χώρα την έχει παραμελήσει και την πατάς, και φυσικά εκτελούνται διαταγές, άμα το θέλετε, έτσι, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα οι δικές μας είναι μόνο με διαταγές Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση διοικείται με σέχτες και μάλιστα σκοτεινές. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Θα πρέπει να δείξουμε τη δύναμη και τη δυναμική των κρατών χωρών και μιας πραγματικής δημοκρατίας που όλοι για αυτή μιλάνε, αλλά τελικά δεν εκτελείται πουθενά.